Καλησπέρα σε όλου. Είμαι ο Χρήστο και σήμερα θα δούμε μαζί γιατί ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μα στην οικονομική μα ελευθερία. Μα Χρήστο είμαι 50 χρονών. Δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα. Κι όμω προλαβαίνει. Προλαβαίνει να εξασφαλίσει οικονομική ελευθερία για εσένα και μια ανέμελη ζωή στην επόμενη γενιά. Και θα το δούμε μαζί, με συγκεκριμένα βήματα. Ναι, έχουμε πει πολλέ φορέ στο παρελθόν ότι το να ξεκινάμε νωρί είναι σημαντικό. Ο χρόνο είναι ο καλύτερο σύμμαχο των επενδύσεων. Αλλά, ακόμα και αν δεν ξεκινήσαμε νωρί, ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσουμε να χτίζουμε το οικονομικό μα μέλλον. Άλλωστε, έχουμε πει πολλέ φορέ το εξή ρητό. Η καλύτερη στιγμή για να φυτέψει ένα δέντρο ήταν πριν 20 χρόνια. Η δεύτερη καλύτερη είναι σήμερα. Πάμε να τα δούμε μαζί αναλυτικά. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σα έχουν βοηθήσει, να σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα, και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώ δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κατεγγράφηστε το κανάλι και πατσε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και αν θέλετε να έχετε την άποψή μου για τι αγορέ κάθε πρωί στο inbox σα, εγγραφή το newsletter μου μέσα από το σχετικό link που θα βρείτε στην περιγραφή. Πρόκειται για ανάλυση των αγορών που δεν ανεβαίνει ποτέ στο YouTube, οπότε ναι. Κάντε εγγραφή στο newsletter, τζάμπα είναι. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, α πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι πεντητικό ή νομικό σύμβουλο. Όλε οι απόψει που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο. Δηλαδή τι απόψει. Και σκοπό έχουν να σα ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε επενδυτικέ ή νομικέ συμβουλέ από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Με έχετε ακούσει να μιλάω πάρα πολλέ φορέ για τα πλεονεκτήματα που έχει η συστηματική αποταμίευση και επένδυση όταν αυτή ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκινάμε να επενδύουμε στα 18 μα, χτίζουμε το σωστό mindset, σε κάποιε περιόδου επενδύουμε πολλά και σε άλλε πιο λίγα, αλλά το σημαντικότερο είναι πω δεν σταματάμε. Και κάπω έτσι το δεύτερο μισό τη ζωή μα καθόμαστε κάτω από φοίνικε και ζούμε από τι επενδύσει μα. Τι γίνεται αν ξεκινήσουμε να επενδύουμε στα 50 μα με σκοπό να βγούμε πιο άνετοι στη σύνταξη. Προλαβαίνουμε. Ναι, προλαβαίνουμε. Και μάλιστα παράλληλα εξασφαλίζουμε μια άνετη ζωή για την επόμενη γενιά. Αρχικά πρέπει να καταλάβουμε πως η επενδυτική στρατηγική ενός ανθρώπου που ξεκινάει να επενδύει στα 50 του δεν μπορεί να είναι η ίδια με αυτόν που ξεκινάει στα 20 του. Είναι αυτό λόγος ανησυχίας? Προφανώς και όχι. Τώρα θεωρώ χρήσιμο να θέσουμε ένα πλαίσιο στη συζήτησή μας. Στα 50 μας λογικά θα έχουμε ζήσει με το mindset ότι θα δουλεύουμε μέχρι να πάρουμε σύνταξη. Δεν το λέω σαν κακό. Σαν δεδομένο το λέω. Άρα πρακτικά στοχεύουμε στα 67 μας. Λογικά επίση, το αμάξι και το σπίτι μας μας ανήκουν και δεν δίνουμε δόσεις για αυτά. Επίσης, επίση, λογικά το εισόδημά μα είναι μεγαλύτερο από το εισόδημα ενό οικοσάρι. Και πλέον τα παιδιά μα είναι αρκετά μεγάλα για να στηριχτούν στα δικά του πόδια. Ναι, προφανώ οι καταστάσει διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Εμεί απλά δουλεύουμε με κάποιου μέσου όρου για αυτό το βίντεο. Αναφορικά με του στόχου μα, αυτοί λογικά δεν θα εστιάζουν τόσο στην απόκτηση πλούτου σε βάθο δεκαετιών, άλλωστε τα χρόνια δεν βγαίνουν. Στόχο εδώ είναι σε μία δεκαετία και κάτι να δημιουργήσουμε παθητικό εισόδημα για να συμπληρώσει τη σύνταξή μα. Για το λόγο αυτό θα επιστρατεύσουμε τη μέθοδο Λαμπσάμ συνδυαστικά με το DCA που λένε και στο χωριό μου. Και επειδή ήδη σκεφτήκατε λαμπτή, όταν λέμε λαμπσάμ, εννοούμε πω επενδύουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο όλο μαζί, αφήνοντα μετά τον χρόνο και τον ανατολισμό να κάνει τη δουλειά του. Το DCA από την άλλη, είναι όταν επενδύουμε σταθερά κάθε μήνα ένα ποσό, με σκοπό τη σταθερή αύξηση του πλούτου μα. Ε, Εμεί, για να αναπληρώσουμε κάπω το χαμένο χρόνο, θα χρειαστεί να κάνουμε και τα δύο. Πρέπει δηλαδή να εντοπίσουμε χρήματα τα οποία είναι δεσμευμένα σε μη παραγωγικά μέρη, δηλαδή δεν μα παράγουν εισόδημα και να τα τοποθετήσουμε σε μέρη που θα μα παράξουν εισόδημα. Να τα επενδύσουμε δηλαδή. Με αυτέ τι επενδύσει λοιπόν στοχεύουμε να χτίσουμε ένα παθητικό εισόδημα για όταν γίνουμε 67 και πάρουμε και τη σύνταξη του κράτου. Πρέπει δηλαδή να δώσουμε ένα τελευταίο φορτσάρισμα λίγο πριν καθίσουμε και ξεκουραστούμε. Και επειδή το έχω πάει πολύ στη θεωρία, πάμε να δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Ο κύριο Δημήτρη και η κυρία Τούλα, η γυναίκα του, είναι ένα παντρεμένο ζευγάρι 50 χρονών. Έχουν ένα παιδί και είναι και οι δύο δημοσίοι υπάλληλοι. Έζησαν πασόκαυτοι. Τυχαία όμω ο Νικολάκη, ο γιο του, του δείχνει ένα βίντεο στο YouTube, καλή ώρα, που μιλάει για την οικονομική ελευθερία. Και αυτό ήταν. Ο κύριο Δημήτρη και η κυρία Τούλα την πατάνε. Αγοράζουν το βιβλίο του συγκεκριμένου YouTuber, πάλι καλή ώρα, και δεν χάνουν βίντεο του. True story λέμε. Μόνο τα ονόματα άλλαξα για να μην καταλαβαίνει κανεί ότι βγάλα από το μυαλό μου. Τεσπα προχωράμε. Παίρνουν λοιπόν τη μεγάλη απόφαση να αρχίσουν να επενδύουν. Ξέρουν πω έχουν στην τράπεζα 15.000 ευρώ. Μια ζωή αυτά κατάφεραν να μαζέψουν. Βλέπετε ήταν παραπάνω, όμω ο Νικολάκη έπρεπε να σπουδάσει. Τώρα που έχει δουλειά, δεν ζητάει και πολλά. Αμέσω σηκώνουν λοιπόν τις 15.000 ευρώ, ανοίγουν λογαριασμό στη Φριτο 24 και αγοράζουν αυτό το VUAA που λέει και ο Τσούνη. Πέρα από αυτό, αποφασίζουν να επενδύουν κάθε μήνα 300 ευρώ. Τόσα μπορούν. Ακολουθούν αυτή τη διαδικασία για 5 χρόνια. Με μέση απόδοση 10% το χρόνο. Το χαρτοφυλάκιό του αξίζει 47.000 ευρώ. 14.000 είναι από κέρδη, ενώ τα υπόλοιπα είναι από το κεφάλαιο που έβαλαν. Καθόλου άσχημα για τα 55 του. Αλλά τώρα ξεκινάει το καλό. Στη δεύτερη φάση, αποφασίζουν να πουλήσουν το εξοχικό που αγοράσανε το 2000 για 40.000 ευρώ, μια και τώρα αξίζει 100.000 ευρώ. Και οι δύο νιώθουν σαν έπιασαν τον τζόκερ, γιατί σκέφτονται τα λόγια του Τσούνι πω σπίτι που δεν σου δίνει μετρητό δεν είναι επένδυση. Από αυτέ τι 100.000 ευρώ, τι 65.000 τι προσθέτουν σε επενδύσει του στο VUAA ενώ κρατάνε και 35.000 ευρώ στην άκρη. Μαλακία του, κατά τη γνώμη μου, αλλά τι να κάνουμε. Επίση, αυξάνουν τη μηνιαία συνεισφορά του στα 400 ευρώ κάθε μήνα. Μετά από μια δεκαετία λοιπόν συστηματική επένδυση, το χαρτοφυλάκιο του έχει φτάσει στι 336.000 ευρώ. Και τώρα ήρθε επιτέλου η στιγμή που ο κύριο Δημήτρη και η κυρία Τούλα βγαίνουν στη σύνταξη. Στα 65 του, και ενώ έχουν ήδη πάρα πολύ καλό χαρτοφυλάκιο, Παίρνουν φάπαξ 35.000 ευρώ έκαστο. Στο σύνολο 70.000 ευρώ. Από αυτά επενδύουν τι 35.000. Παράλληλα, αυξάνουν τη μηνιαία συνεισφορά του στα 500 ευρώ. Είναι το τελευταίο τελευταίο σπριντ και τα δίνουν όλα για δύο χρονάκια ακόμα. Και όλα αυτά ενώ έχουν και 70.000 στην άκρη αν συμβεί κάτι. Είπαμε επενδύουν επενδύουν, αλλά είναι και 65 χρονών πρώην δημοσίοι υπάλληλοι. Κρατώντα τη συστηματική επένδυση λοιπόν για δύο ακόμα χρόνια, στα 67 τους έχουν επενδύσει συνολικής αξίας 500.000 ευρώ. Και πλέον μπορούν να ζήσουν και από τη σύνταξη, αλλά και από το εισόδημα που τους δημιουργεί το χαρτοφυλάκιό του. Συγκεκριμένα έχουν μάθει για τον κανόνα του 4%, σύμφωνα με τον οποίο μπορούμε να σηκώνουμε κάθε χρόνο το 4% του χαρτοφυλακίου Χωρί χωρίς να κινδυνεύουμε να χάσουμε ποτέ το χαρτοφυλάκιό μας. Για την ακρίβεια, μια και το χαρτοφυλάκιο αυτό, δηλαδή η επένδυση στο VUAA, αποδίδει περίπου 10% κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει πως και θα σηκώνουμε 4% κάθε χρόνο και η περιουσία μας θα συνεχίζει να μεγαλώνει κατά 6%. Ναι, στις επενδύσεις γίνεται να έχουμε και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Ο κύριος Δημήτρης και η κυρία Ατούλα λοιπόν έχουν πλέον τη σύνταξή τους, αλλά έχουν και επιπλέον εισόδημα περίπου 20.000 ευρώ το χρόνο. Αφορολόγητο. Α, και το ποσό αυτό θα μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο λόγω τη αύξηση του χαρτοφυλακίου. Και φυσικά μην ξεχάσουμε και το μαξιλαράκι ασφαλεία των 70.000 ευρώ που έχτισαν στο ενδιάμεσο. Καθόλου κακή πρόοδο για μόλις 17 χρόνια. Και πώ το κατάφεραν όλο αυτό στην πράξη. Όπω είπαμε, για 17 χρόνια επένδυαν στο αγαπημένο μα VUEA, το οποίο και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τι 500 μεγαλύτερε Αμερικανικέ εταιρείε. Και είναι UCITS, δηλαδή 100% αφορολόγητο. Και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένω δεν χρειάζεται να κάνουμε εμεί απολύτω τίποτα. Και φυσικά είναι διαθέσιμο στη VW24 που είναι και χορηγό σημερινού βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο εξασφάλισαν απόδοση 10% το χρόνο, κατά μεσόωρο και μηδενική φορολογία στα όποια κέρδη τους. Και πλέον, αφού έφτασαν το στόχο τους, πουλάνε κάθε χρόνο 4% του χαρτοφυλακίου του. Κάθε πρώτη του χρόνου δηλαδή, οκ, okay, δύο, επειδή η πρωτοχρονιά είναι αργία, συνδέονται στη Freedom 24, σηκώνουν το 4% του χαρτοφυλακίου και το βάζουν στην τράπεζα για να ζήσουν τη χρονιά. Και για όσου το να δουν βήμα-βήμα πώ επενδύουμε στο VUAA, η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link τη περιγραφή για μία δωρεάν μετοχή. Πάμε στο Web Terminal. Γράφουμε VUAA, πατάμε αγορά και το έχουμε. Αν αυτό δεν είναι ο απλούστερο τρόπο για να εξασφαλίσουμε το οικονομικό μα μέλλον, δεν ξέρω τι είναι. Συνοψίζοντα, εμένα αυτό το σενάριο δεν μου ακούγεται απλά καλό. Μου ακούγεται τέλειο. Και για να σα προλάβω, μην κολλάτε στα νούμερα. Η κάθε περίπτωση θα είναι διαφορετική. Αλλά η γενική κατεύθυνση και τα βήματα που μπορούμε να ακολουθήσουμε είναι ίδια. Ο κύριο Δημήτρη και η κυρία Τούλα κατάφεραν να χτίσουν κάτι για του ίδιου ακόμα και αν ξεκίνησαν αργά. Και μην ξεχνάμε πω παράλληλα εξασφάλισαν μια ανέμελη ζωή για την επόμενη ή τη μεθεπόμενη γενιά. Και όπω πάντα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σα βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο.